Σε πολύ μικρή ηλικία με τραβούσε η γη, η φύση. Δεδομένου ότι προέρχομαι και από αγροτική οικογένεια. Δεν αισθάνθηκα ποτέ αφεντικό, δεν με είπαν ποτέ αφεντικό. Λέμε ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και φροντίζουμε για το καλό της εταιρείας. Δεν είναι μόνο αυτοί που είμαι στο γραφείο, είναι όλοι αυτοί που είναι στην εταιρεία, χωρίς να είναι στο γραφείο ή μέσα στο χώρο. Αυτά τα άτομα συνήθως δεν τα βρίσκεις μέσα από τα έδρανα τα πανεπιστημιακά. Αυτά τα άτομα πρέπει να το έχουν. Ξεκινάμε πάντα από την πρώτη ύλη. Και η πρώτη ύλη είναι το φρούτο που θα επιλέξουμε από τον Έλληνα αγρότη. Είναι ένα προϊόν της Μακεδονικής γης. Δηλαδή είναι κοντά μας, είναι δικό μας. Χωρίς την ποιότητα δεν μπορείς να έχεις αναγνωρισιμότητα. Είναι αυτό που λέμε brand name. Δεν μπορούμε να πούμε ότι του διανοούμαστε το προϊόν που θα προσφέρουμε στον πελάτη μας. Δεν θα είναι τόσο ποιοτικό όσο ξέρει ή όσο έμαθε από εμάς. Προσπαθούμε να πάρει πολύ πιο ποιοτικό προϊόν από αυτό που νομίζει, από αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Νομίζω ότι η εξειδίκευση βοηθάει στο να πετύχεις. Ασχολιόμασταν με αρκετά φρούτα. Σήμερα έχουμε εξειδικευτεί σε λίγα. Η δουλειά που κάνεις πρέπει να την αγαπάς. Αν δεν την αγαπάς, μην την κάνεις καθόλου. Γενικά, λέω ότι είμαι ικανοποιημένος, ειδικά τώρα, βλέποντας ότι όλα αυτά που ξεκινήσαμε πριν από 15 περίπου χρόνια, σήμερα έχουν καταξιώσει τις προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πάνω απ' όλα έχουμε πολύ ανεβασμένο ηθικό. Υπάρχει καλή προοπτική για το μέλλον, δεδομένου ότι σκεφτόμαστε καινούργιες επενδύσεις. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα. Είμαστε αυτοδύναμοι οικονομικά αυτή τη στιγμή. Δεν σταματάς, προχωράς. Υπάρχει διαδοχή, υπάρχει όρεξη, υπάρχει γνώση, υπάρχει διάθεση και όταν υπάρχουν όλα αυτά μαζί, δεν μπορεί παρά μόνο να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα.